Εάν σας διώκουν, λέει, από μία πόλη, υπάγεται στην άλλη πόλη. Είναι νόμιμο αυτό, δηλαδή να φεύγεις εάν μπορείς, βέβαια. Και είναι πιο εύκολος ο αγώνας. Όταν χριστιανούς και σφάζονταν, ας πούμε, και βασανίζονταν οι χριστιανοί, υπήρχε και αυτή η επιλογή. Κάποιοι χριστιανοί κρύβονταν, γιατί ένιωθαν την αδυναμία τους και πήγαν στα βουνά και κρύβονταν. Βέβαια, κάποιους τους ανακάλυπταν και γινόντουσαν μάρτυρες. Κάποιοι επιβίωναν, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι νόμιμο. Το παράνομο είναι να συλληφθείς και να αρνηθείς τον Χριστό. Οπότε ο άνθρωπος σταθμίζει, ας πούμε, τις δυνάμεις του και με τη βοήθεια του πνευματικού του ενεργεί. Έτσι, αν υπάρχει ένα εχθρικό εξωτερικό περιβάλλον και συνεχείς επιθέσεις, όπως είπατε, και ο άνθρωπος δεν αντέχει και μπορεί να φύγει, μπορεί να το κάνει. Είναι νόμιμο αυτό. Έτσι, εκείνο που έχει σημασία είναι να μην υποκύψει στην αμαρτία, στην όποια αμαρτία, που είναι μια, ας πούμε, μορφή άρνησης του Χριστού. Φεύγουμε ή αν επιλέξουμε να μείνουμε, θα παραμείνουμε με αυτή την απόφαση να μην αμαρτήσουμε, έτσι, σε καμιά περίπτωση, να μην προδώσουμε τον Χριστό μας. Ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται σωστά, πνευματικά, έτσι, και έχει το θείο έρωτα και έχει, ας πούμε, κρατερή πίστη και βαθιά ταπείνωση και πολύ χάρη Θεού, μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε τόπο, δεν έχει φόβο. Αλλά δεν είναι όλοι στο ίδιο πνευματικό επίπεδο, οπότε υπάρχει και αυτός ο νόμιμος δρόμος της φυγής, της αποκριβής, όπως λέει, αποκρύβηθη μικρόν ως ανώσων, έως αν παρέλθει οργή Κυρίου, λέει ο Λόγος του Θεού. Κρύψου λίγο. Όταν καταλαβαίνεις ότι δεν αντέχεις και υπάρχει φόβος να προδώσεις τον Χριστό, να αρνηθείς τον Χριστό, αποκρύβηθη, κρύψου. Έτσι. Αν όμως νιώθεις ότι μπορείς με τη χάρη του Θεού να αγωνιστείς εκεί στον τόπο που σε έβαλε ο Χριστός, αγωνίσου και θα πάρεις και στεφάνι, ενδεχομένως και στεφάνι μάρτυρος. Όταν, ας πούμε, ήρθαν οι βάρβαροι στην περιοχή που ασκήτευε ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπος, ο μεγάλος αυτός Άγιος της ερήμου, ο οποίος ήταν πρώην ληστής, πρώην γκάγκστερ θα λέγαμε έτσι, αρχιληστής, αρχηγός ληστών, και μετανόησε και τον λέγανε Αιθίωπα γιατί ήταν μαυριτερός στο δέρμα, είχε φτάσει, αφού βαπτίστηκε και ήταν και ιερέας, να έχει αρκετούς υποτακτικούς. Κάπου 70, λοιπόν, και πληροφορήθηκε ότι έρχονται οι βάρβαροι και φυσικά θα τους έσφαζαν όλους εκεί στο μικρό μοναστηράκι που έμεναν και όλους τους υπόλοιπους μοναχούς στα γύρω μοναστήρια. Και είπε λοιπόν ο γέροντας, όποιοι θέλετε μπορείτε να φύγετε. Είναι νόμιμο αυτό. Όσοι λοιπόν έμειναν, μαρτύρησαν, όπως και ο ίδιος μαρτύρησε. Οι υπόλοιποι έφυγαν. Υπάρχει αυτή η οδός λοιπόν, είναι νόμιμη, όπως το λέει ο Κύριος. Αν σας διώκουν από μία πόλη, πηγαίνετε σε άλλη. Αν ο ένας τόπος δηλαδή δεν σας βοηθάει πνευματικά, μπορείτε να αποχωρήσετε. Αλλά προσοχή να μην αρνηθούμε τον Χριστό, να μην παραμένοντας στον όποιο τόπο, χάσουμε την ομολογία του Χριστού. Γιατί ο Κύριος είπε να ομολογούμε όχι μέσα στην καρδιά μας, αλλά έμπροσθεν των ανθρώπων. Όποιος λέει να ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, ώστε ομολογήσει εν εμοί, παραμένοντας μέσα μου, έμπροσθεν των ανθρώπων, αυτός θα δικαιωθεί. Όποιος με αρνηθεί, αυτός θα καταδικαστεί. Οπότε μπορούμε, ξαναλέω, να έχουμε αυτή την επιλογή. Ο τρόπος είναι που σώζει και όχι ο τόπος. Μπορεί να είσαι σε ένα μοναστήρι και αν δεν ζεις σωστά να μην σωθείς. Έτσι και μπορεί να είσαι μέσα στον κόσμο και επειδή ζεις σωστά και ομολογείς Χριστό να σωθείς. Αυτό το ρητό ισχύει βέβαια, αλλά σας είπα ότι εξαρτάται και από την πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Δεν αντέχουν όλοι σε όλους τους τόπους. Γι' αυτό και οι Άγιοι, έτσι πολλοί Άγιοι, φεύγανε. Όχι γιατί μισούσαν τους ανθρώπους, αλλά επειδή έβλεπαν την αρέσουν μέσα στην πόλη να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Κινδύνευαν να χάσουν την πίστη τους, να χάσουν την εχριστό ζωή, να προδώσουν τον Χριστό. Οπότε έφυγαν στην έρημο. Και έτσι έγινε και η αρχή του μοναχισμού, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
γιατί εκοσμικεύθηκαν οι χριστιανοί και άρχισαν να ζούνε μέσα στις πόλεις, όχι σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Οπότε κάποιοι χριστιανοί που ήθελαν να ζήσουν σωστά, χριστιανικά, και έβλεπαν τη δυσκολία του πράγματος, άφησαν τις πόλεις και πήγαν στην έρημο. Στα περίχωρα, ας πούμε, λίγο πιο έξω από τα χωριά, μετά σιγά σιγά πήγαν στην έρημο. Και δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα του μοναχισμού από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Κατ' εξοχήν μετά τους διωγμούς, που άρχισε πλέον ο πολύς χριστιανικός λαός, οι πολλοί χριστιανοί να εκοσμικεύονται. Και να περνάει αυτή η θεωρία, δυστυχώς, που υπάρχει και μέχρι σήμερα, ότι εμείς είμαστε κοσμικοί και δεν είμαστε καλόγεροι και θα ζήσουμε πιο light, ας πούμε, με μια light έκδοση του Ευαγγελίου, μια ελαφριά έκδοση, έτσι, και θα κάνουμε κατ' επιλογή κάποιες εντολές και όχι όλες. Οι όλες είναι για τους μοναχούς. Αυτό είναι τελείως λάθος, βέβαια. Γιατί ο Χριστός είπε ότι θέλω να τηρήσετε όλοι, όλες τις εντολές μου και όχι κατ' επιλογή κάποιες.